Έτσι να κάνουμε το διαδραστικό. Ναι, κάτι πολύ έτσι ωραίο, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι θα το δείτε εδώ στον τίτλο, φυσικά, ποιο είναι το βίντεο. Θα κάνουμε τρομακτικές ιστορίες εδώ στο ίντερνετ, που εννοείται κάποιοι από εσάς φυσικά να γράψετε. Τρομακτικές ιστορίες που σας συνέβηκαν. Εσύ να πω να μην μου σου συνέβηκαν έτσι τρομακτικές ιστορίες. Κάτι που σου συνέβηκε, ρε παιδί μου, τρομακτικό. Όχι εδώ δηλαδή. Τα σιγά σιγά, δεν είναι πολλά. Εμείς ακούω κάποια πράγματα. Εννοείται ότι θα διαβάσουμε έτσι λίγο, θα τα μιλήσουμε και θα τα πούμε εννοείται και εμείς να σας πούμε και εμείς τις τρομακτικές ιστορίες. Ένα λεπτάκι να βάλουμε τους κωδικούς μας. Το λοιπόν, πρώτον Παναγιώτα, άκου. Ξύπνησα από έναν ενοχλητικό συνεχόμενο θόρυβο. Σαν κάποιος να χτυπούσε κάποιο αντικείμενο πάνω σε γυαλί. Στην αρχή νόμιζα ότι θόρυβος προερχόταν από το παράθυρο. Όταν ανασηκώθηκα όμως, κατάλαβα ότι έχει κάνει λάθος. Ο θόρυβος προερχόταν από τον καθρέφτη. Ήω! Κάνε μου σιγά το μάτι. Ωμάι κόρ, εντάξει θα με έχω γεμάτο καθρέφτες. Και παίζετε τη νύχτα να με κοιμηθώ. Αλλά το βίντεο θα το συνεχίσουμε. Εντάξει, νομίζω το να κοιμάσαι και να ακούεις τακ 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 και στην ταρκίνα σου έρχεται από τον καθρέφτη, είναι λίγο... Μπήκε ένα σπίτι, κανένα μας κοζίμονε, ναι, μπορεί και κάποιος να το χτύπησε την πόρτα. Νομίζω κάποτε είναι και συνείδηση μας, αλλά πιστεύω όμως ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Α, δεν ξέρω ποτέ να μου... μπορεί να γίνει. Ναι, oh my god. Εγώ φίλε μου θα χεζόμουν πάνω με εννοείται. Να το δούμε, να μπορούμε να βρούμε. Μα είναι έναν κορό, πού έρχεται. Ένα κορίτσι, ας το αθιάζω. Ένα κορίτσι άκουσε τη μαμά της να καλεί να κατέβει στον κάτω όροφο. Τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στο πρώτο σκαλοπάτι, ένιωσε κάποιο χέρι να την τραβάει ξανά επάνω. Μου κάνει έτσι πάνω. Είναι η μαμά της. Το άκουσα και εγώ τι είπε. Are you serious? Are you serious? Oh my god, εντάξει. Πάμε να άλλο. Ξύπνησα όταν άκουσα από το ηχείο το μωρό να γελάει. Εντάξει, οκ. Ρόμπις να κλαίει. Την ώρα που η γυναίκα μου του τραγούδισε με σιγανή φωνή, χαμογέλασα και άλλαξα πλευρό για να συνεχίσω την πίχνη. Κύριος. Όπως άπλωνα το χέρι μου όμως, έπιασα το χέρι της γυναίκας μου. Αρνικά τώρα. Λαλίθ. Οκ. Αχ, πού λέει έτσι πρόβλημα, εγώ δεν ξέρω. Αλλά πάντα πίστευα ότι η γάτα μου έχει πρόβλημα. Ακόμα και η γάτα. Καθόταν εκεί ακίνητη και με κοιτούσε επίμονα. Με τις ώρες. Πεντακτικά από έξω. Με τις ώρες. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν κοιτούσε εμένα. Κοιτούσε ακριβώς πίσω. Το όντως ότι τα ζώα έχουν διπλές συνέχουν. Ναι, έτσι και να λέγεται, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, και σε σεισμούς, οι σκύλοι κάτι, καλά μου το πριν να γίνει. Πού τον πιστεύω εδώ,
Μίλησα με το φίλο μου στο Skype. Όταν με ρώτησε ποιο ήταν το κορίτσι με τα παράξενα ρούχα που στέκονταν πίσω μου. Η κόρη μου δεν σταματάει να κλαίει και να ουριάζει όλη τη νύχτα. Ίσως μπορεί να φωνεί κάτι, ναι. Κάτι να βλέπει. Έχω επισκεφθεί άσχετο. Δεν θα το διαβάσω αυτό. Υπάρχει μια φωτογραφία μου στο τηλέφωνο μου την ώρα μου κοιμάμαι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ζω μόνο του. Τι εννοώ. Κάτω από καλύτερο, κάτω από καλύτερο μου κοιμάται, Δάνα. Ναι. Εντάξει, μπορεί το τηλέφωνο να το είσαι δίπλα, να σου κάνει φωτογραφία μόνο του. Ξαρτάται η γωνία λήψης. Ναι, μπορεί το iPhone, κάποτε το iPhone βγάλει φωτογραφίες. Όχι, αν έχουμε έτσι. Δηλαδή, εσύ και η Siri, κάνει μια φωτογραφία και βγάζει. Μπορείς να ανοίξει τον άλλο, Siri, εδώ έχει picture. Οκ. Πρέπει να το πέρασε τώρα και εγώ τούτος πάρα. Ναι, εντάξει, γιατί μια είναι να θωρείς η φάτσα σου να τσιμάσαι, ενώ τσιμάσαι και κάποιος άλλος να σε βγάλει που τσιμάσαι. Μπορεί να τροματιστεί η φάτσα σου να τσιμάσαι, δεν ξέρει να βγάλει να μας τσιμάσαι. Το λοιπόν, εμένα έτυχε μου τώρα την ίδια. Έτυχε μας μια φορά με το οποίο έκανε καθού μας, ήμασταν σπίτι μου στο πατρικό μου. Επέφταμε, τέλος πάντων, θεωρούσαμε τηλεόραση. Και σε κάποια φάση σβήνει η τηλεόραση. Εντάξει. Και ξανά αυτή. Και λίγο έκλεισε στο. Και να λέει μου, εγώ είδε μάνα μου, αφού κάνω το remote. Και το αφού έκλεισε, και ξανά άφησε. Να λέει ιδέα σου. Σε κάποια φάση, έτσι μαγμάσταν να κοιμηθούμε, ξέρω εγώ. Τσακ, ανοίγει η τηλεόραση πάλι. Τότε εγώ, εμένα μου φαντάστηκε με τον κόλο σου το λιμόκι. Δεν γίνεις και δεν τηλεόραση, αν μη συνέχεια. Να ξύμιλουμε την ώρα για 5-6 λεπτά, έκανε το μπράβο. Οκ, κάτσε μια ακόμα, εγώ μια αυτό μπορεί. Σε κάποια φάση, λαλό του πού το λιμόκι, να μην μπορεί να ξαναγυρεύκα με το λιμόκι κοντρολάβει. Τελικά το λιμόκι κοντρο, πού μπορεί να πιστεύεις ότι ήταν. Σε μαθιά κάπου. Όχι, ήταν που κάτω από το κρεβάτι. Κάτω από το στρώμα. Όχι από το στρώμα, κάτω. Ναι. Στο πράγμα. Α, οκ. Και μην πάμε σοκ. Δεν πήγω κάτι, δεν πάει καλά. Γενικά, για μια που μείνει είχαμε εμείς παιδιά στο πατρικό μου, ακούνταν πολλά. Α, έτσι πράγματα. Ναι, και είχα συμπεί ότι πριν να χτιστούσαν οι πολυκατοικίες, ότι ήταν κημητήριο. Έτσι να δούσε. Οκ. Ναι, τώρα αν ισχύει, δεν ξέρω. Άλλη ιστορία που ξέρω πρόσφατα που μου είπασαι. Επίε κάποιος κοκκίνος που κάνουσε τα... που σκάφκουσε για να βρούσε την κυροπή για να μπορεί... Α, ναι, κάποιος να πιάσει τέλος πάντων που ήταν η δουλειά του. Ναι. Τι βράσει η αγάπη, έναν ποτούν το βάζω και επάγονταν να το τραβήσουν και το βάζω να πίνουν πίσω. Τράβαντο κάποιος που... Ναι, που ναι. Και σε κάποια φάση επίε να το σπάσει ο άλλος, το βάζω. Και δεν έσπαζε. Και έχω έρχονε το μεγάλο από δίκη. Τώρα τι γίνεται, εν εξωμαξία όντως είναι. Είναι ένας ψεύτο συγγενής μας σου, το σπού, το σπού, την κουβέντα. Και τράβαν έξω τώρα τα μαγνητοπαιδιά του, τα όλα που να λούσει. Τράβαν το... Ναι, εμείς... Εμείς ήρθαμε πάνω, δεν ξέρω, σε λίγο μην ρωθιώ. Ευτυχώς έχω το κερίν του Avians. No sponsor. Να θέλαμε. Να θέλαμε. Να ξύπνεστε πάρα πολύ. Εν τόν λίγο να ασκεφέ. Είναι χειροβίωτη να πει γιατί σου έγινε ασκεφέ. Τα άφησα να κάνουμε. Άφησα εδώ να σβήνω, δεν σου λέω έτσι. Δεν σβήνω σε λέγη. Πες το σβήνε. Έτυχε φορά να φορούσαμε ταινία με τον Γιώργο. Εγώ, ας πούμε, ξέρω που κάνουμε πολλές φορές. Κάθομαι εγώ τη νύχτα, μπορώ να ακούω κάτι άσχερο. Και να σου δω να βάλω να φορώ, ξέρετε, βάλω στο ίντερνετ για γεμάτα, για πράγματα. Α, μάνα μου, έτσι πράγματα, πολλά είναι.
Όχι, δεν κάνει το λίμνο, αλλά δεν κάνει το λίμνο. Λέμε το, αξέρετε, που θέλουν και αγκλήματα, που αφηγούν τα αγκλήματα. Και έτσι το μιλά, έχει πάρει το κόκκι, θα λίγο σπέξω και φοβούμε. Και εγώ, ας πούμε, τη νύχτα που φοβούμε τη σκοτεινά εγώ. Να προπαθήσω μόνοι μου στον δρόμο νύχτα, να έχεις το πάνω. Ναι, ούτε εγώ, να έχεις το πάνω. Και να ας πούμε. Πήγαμε μια φορά, ας πούμε, ήταν που έμενα ξέρει Πάτρα. Εντάξει, ήταν κοντά, αλλά να περπατήσουμε. Για πάνω τότε, και ξέρεις, είχε, για να πάει που τραβεύμαστε σε έναν κεντρικό το, που έκανε σε κάποιο άλλο λάκκο σκοτεινά. Ξέρετε. Και ας πούμε, περπατούσαμε εγώ, το κοπέλιο μου τότε, και ας πούμε να πούμε τα πράγματα, και φοβόμασταν, φοβόμαστε, εγώ και καλούμε και βελή και μου πάνω. Και εσείς τίχνουμε, ότι είσαι ας πούμε πάνω μου την νύχτα, έτσι μπορώ να τις πράγματα, καλούμε και βελή. Αλλά τώρα να μου πεις να πάω περπάτημα νύχτα για μένα έχει φώτα δεν ξέρω. Εγώ να μου τσάνσω να σκεφτώ ότι φανταστείς και να μείνω σαν κάτω. Αυτά είναι. Γενικά εντάξει φοβούμαι τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι όντως ότι υπάρχουν, είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν. Αλλά θα κάτσω όμως τώρα, δηλαδή ως που το σκέφτεσαι και κάνεις το, γενικά ταινίες, τρόμου και θρύλερ δεν υπάρχει περίπτωση να δω. Μια φορά είδα στη ζωή μου και είχα θέλει να πεθάνω. Ναι, έτυχε να είδαμε με ο Γιώργο και μας απασχόλησε να δούμε πάντα πώς θα με την ταινία να αγάπη και σε κάποια φάση του μαξί και την ώρα άνοιγε η κοπέλα την πόρτα στο δωμάτιο. Α, όχι, έτσι. Και εσύ πως την ώρα ανοίξε πώς θέλεις τα πώς θέλει η μάνα μου αποφάσισε να ανοίξει την πόρτα να πάει στο τουάλι τη νύχτα. Άνοιξε την πόρτα της γιατί σου ήταν σε λίγες χαβάρες εννοείται, ανοίγε την πόρτα της για να πάει λογικά το τουάλι. Εσύ στείλαμε μάλλον μας, βάλουμε μια φωνή. Ααα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 
Και θα θέλαμε να μας πείτε και εσείς τις τρομακτικές σας ιστορίες. Πώς. Θα πούμε σε άλλο βιντεάκι. Ναι, ίσως μπορεί να τα πούμε και σε επόμενο. Αν θέλω να πούμε. Βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο στο κανάλι μου. Γεια σας!